Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάμε τώρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος έζησε από κοντά τα όσα έγιναν χθες στις Πρέσπες και όχι μόνο στις Πρέσπες αλλά και στο Πισοδέρι. Ο Βασίλης Παναγιωτίδης είναι εδώ μαζί μου. Βασίλη, καλησπέρα. Τα είπαμε βεβαίως χθες στο Δελτίο Ειδήσεων γιατί χθες το Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασε τα όσα έγιναν και στις Πρέσπες αλλά και στο Πισοδέρι. Τα είπαμε λοιπόν χθες, αλλά τώρα σήμερα θέλω να μας δώσεις το παρασκήνιο το τι συνέβη, αυτά που δεν είδαμε εμείς ή αυτά που ίσως είδαμε αλλά δεν προσέξαμε στην τελετή. Ο κύριος Κοτζιάς εμφανίστηκε με ένα ψάθινο καπέλο. Σχολιάστηκε πάρα πολύ αυτό, αλλά υπήρχαν και άλλα θέματα τα οποία έγιναν εκεί. Ακριβώς. Όπως το ανέφερες, Χρήστο, ήταν μια τελετή η οποία είχε πάρα πολύ παρασκήνιο. Είχε παρασκήνιο από όλες τις απόψεις. Να αναφέρουμε χαρακτηριστικά αυτό που ρώτησες, ότι ο κύριος Κοτζιάς εμφανίστηκε αρχικά στην εκδήλωση πολύ ευδιάθετος, χαρούμενος. Σαν να πήγαινε διακοπές, να το πούμε και έτσι, ένα σχόλιο. Εμφανίστηκε με ένα ψάθινο καπέλο και άρχισε να πανηγυρίζει, να φωνάζει, να κάνει προς τους δημοσιογράφους, προς εμάς σχόλια του τύπου «Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το Happy Birthday στον Matthew Nimitz». Ήταν και μάλιστα τα γενέθλια του Matthew Nimitz. Μας αναφέρε ότι πάμε 1, 2, 3, εγώ τα αναφέρω ό,τι έγινε εκείνη τη μέρα, ό,τι έγινε χθες κατά τη διάρκεια της τελετής. Ο κύριος Κοτζιάς εμφανίστηκε, όπως είπα, ιδιαίτερα ευδιάθετος, χαρούμενος, πιθανόν για την υπογραφή της συμφωνίας. Ένα πιο χαλαρό στυλ από αυτό που έχουμε συνηθίσει να τους βλέπουμε όλους τους πολιτικούς. Το πιο αυστηρό ύφος που κρατούν. Όπως καταλαβαίνεις, ήταν ένα διαφορετικό κλίμα από αυτό που έχουμε συνηθίσει γενικότερα. Άλλωστε, ο κύριος Κοτζιάς είχε πει νωρίτερα, μάλιστα από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, όταν είχε γίνει τριμερής, ότι όταν, αν φτάσουμε στη συμφωνία, τότε θα κάνουμε και πάρτι. Ίσως να ήταν κάπως έτσι, αυτό. Ήταν ένα πάρτι. Ίσως να έκανε αυτό λοιπόν ο κύριος Κοτζιάς. Μάλιστα, Χρήστο, σε αυτό το πάρτι, σε εισαγωγικά, όπως το χαρακτηρίζει ο κύριος Κοτζιάς, που θα κάνανε κατά τη διάρκεια της υπογραφής της συμφωνίας, είχαμε και τούρτα. Μετά από αυτό το Happy Birthday που ζήτησε να πούνε όλοι οι δημοσιογράφοι και όλο το κοινό που βρισκόταν εκεί, έφεραν και μια τούρτα με ένα ερωτηματικό πάνω για το Matthew Nimitz. Έγιναν τα γενέθλιά του κατά τη διάρκεια της υπογραφής, λίγο πριν την υπογραφή μάλλον. Μάλιστα, κατά την έλευση του κύριου Κοτζιά, καταχειροκροτήθηκε και ο ίδιος αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας όταν φτάσαν στην εξέδρα. Ο Αλέξης Τσίπρας ήρθε πιο σκεπτικός, ήταν πιο σοβαρός κατά την έλευσή του. Δεν έδειξε ούτε συναισθήματα, δεν έδειξε κάποια χαρά ή κάποια λύπη γενικά. Ήταν μια παρουσία ιδιαίτερα διακριτική, να το πούμε, σχέση με τον κύριο Κοτζιά. Από εκεί πέρα, στην εξέδρα πάνω, υπήρξαν πολλές φορές χειροκροτήματα από τον κόσμο. Υπήρξαν κάποιες μεταξύ τους σχόλια, πιο χαλαρά σχόλια. Και μάλιστα στο τέλος της τελετής είδαμε και τον κύριο Ζάεφ να βγάζει τη γραβάτα του, να τη δίνει στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του σε αυτό το θέμα πήρε τη γραβάτα επειδή δεν ξέρει να φοράει, όπως είπε ο ίδιος, δεν ήξερε να τη διπλώσει. Δεν ξέρει να φοράει, δεν ξέρει και να τη διπλώνει. Ακριβώς, οπότε την έπιασε στο χέρι, την έβαλε στην τσέπη, κάποια στιγμή τον είπα να τον βοηθήσουν να τη διπλώνει κτλ. Όπως καταλαβαίνεις, ήταν ένα θέμα το οποίο σχολιάστηκε αρκετά κατά τη διάρκεια της τελετής και μετά τη λήξη της. Βεβαίως, πολλά σχόλια πήρε και το ζήτημα με το Happy Birthday στον Matthew Nimitz. Τώρα, αυτά συνέβαιναν στους ψαράδες, στις πρέσπες, στις εξέδρες και κάτω από τις τέντες. Πιο πέρα όμως, τι είχαμε? Είχαμε καμπάνες, οι οποίες χτυπούσαν πένθυμα. Ακριβώς. Όλη η περιοχή, όλα τα χωριά της περιοχής, εμείς εκεί στους ψαράδες που ήμασταν κατά τη διάρκεια της τελετής και μετά τη λήξη της τελετής. Ακούγαμε τις καμπάνες να χτυπούν πένθυμα. Μία εντολή που δόθηκε από τον Μητροπολίτη εκεί της περιοχής. Μία εντολή που τηρήθηκε κατά γράμμα. Είδαμε όλα τις εκκλησίες της περιοχής να χτυπούν τις καμπάνες πένθυμα. Οι κάτοικοι στην περιοχή, και τόσο στους ψαράδες όσο και στο Λεμό, στο χωριό Λεμό, είχαν κρεμάσει στα μπαλκόνια τους ελληνικές σημαίες και μαύρες σημαίες παράλληλα, σε ένδειξη πένθους για την συγκεκριμένη τελετή. Ήταν μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που συνέβαινε στη διάρκεια της τελετής, αυτή που υπήρχε έξω από την τελετή, δηλαδή στα χωριά όλες τις περιοχές εκεί. Και πάμε τώρα 30 χιλιόμετρα πιο πέρα, εκεί όπου είχαμε τη γνωστή διαμαρτυρία, το συλλαλητήριο το οποίο πραγματοποιήθηκε, αλλά και τελικά τα επεισόδια με πολλούς τραυματίες, μάλιστα. Ακριβώς. Είχαμε δυστυχώς πολλούς τραυματίες. Ήταν μια κατάσταση που μπορούσαμε πραγματικά να θρηνήσουμε ακόμα και θύματα, ακόμα και νεκρούς. Ήταν τόσο άσχημη η κατάσταση. Ήταν πρωτόγνωρες οι εικόνες που βίωναν όσοι δημοσιογράφοι μπόρεσαν να βρεθούν στο σημείο, γιατί θα το ανασχολιάσουμε και αυτό. Ήταν μια κατάσταση η οποία ήταν πρωτοφανής. Βλέπαμε ανθρώπους να πηδούν από. Βλέπουμε και τις εικόνες τώρα. Ακριβώς. Από παντού, μέσα από θάμνους, μέσα από
λόφους, βουνά, όπου υπήρχε σημείο. Γιατί μιλάμε πραγματικά για εικόνες που θύμιζαν Αντάρτικο. Τα ΜΑΤ να είναι παραταγμένα και να κάνουν χρήση χημικών, δακρυγόνα και κρότου λάμψης συνεχώς. Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική για όλους. Και αυτό μάλιστα ήταν είχε ως συνέπεια πολλοί από τους παρευρισκόμενους στο συλλαλητήριο που βρισκόταν λίγα μέτρα πιο εκεί. Γιατί το συλλαλητήριο, όπως ανέφερα τώρα, ήταν λίγα μέτρα πιο εκεί. Mm. Τα επεισόδια ήταν περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά. Περίπου 500 άτομα αποκόπηκαν από το συλλαλητήριο και προκαλούσαν τα επεισόδια. Και πολλοί κόσμοι από το συλλαλητήριο βρέθηκε να έχει αναπνευστικά προβλήματα. Την ίδια στιγμή, πολλοί τραυματίες ήταν πέρα από τα αναπνευστικά προβλήματα, πέρα από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν, αρκετοί αστυνομικοί, ήταν 7 αστυνομικοί από τους 14 συνολικά, υπήρχαν και 7 πολίτες, οι οποίοι ήταν τραυματίες, όπως είπα, όχι με αναπνευστικά προβλήματα, αλλά με σπασμένα κεφάλια και πόδια και χέρια. Mm. Αυτό μας ανέφεραν και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι τους παρέλαβαν και τους μεταφέραν στα νοσοκομεία, είτε της Καστοριάς, είτε στις Φλόρινες. Είχαν κάποιοι σοβαροί τραυματισμοί. Από εκεί και πέρα, το ανέφερες και πριν, υπήρξε μεγάλο πρόβλημα στην πρόσβαση ακόμα και των δημοσιογράφων στην περιοχή. Ακριβώς. Ήταν ένα σχόλιο που θέλω να κάνω. Η κατάσταση ήταν, όπως είπα, πρωτοφανής, ακόμα και για εμάς τους δημοσιογράφους. Όσοι δημοσιογράφοι, αρκετοί δημοσιογράφοι, και από τα ξένα μέσα και από τα ελληνικά μέσα, βρέθηκαν στην τελετή και όταν τελείωσε η τελετή, θέλησαν να φτάσουν στο σημείο που γινόταν το εξαλητήριο. Περάσαμε από πάρα πολλούς ελέγχους και όταν φτάσαμε στον τελευταίο έλεγχο, μπορώ να πω, 20 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που γινόταν το συλλαλητήριο, οι αστυνομικοί δεν μας επέτρεπαν να περάσουμε. Ρωτούσαμε και ξαναρωτούσαμε πάρα πολλές φορές τους αστυνομικούς τι συμβαίνει, τι γίνεται, για ποιο λόγο δεν μας αφήνουν να περάσουμε. Μας έδιναν διάφορες δικαιολογίες του στυλ υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να κινδυνεύσουν οι ζωές σας, μπορεί το οτιδήποτε. Πράγμα το οποίο δεν ήταν πιστική η απάντηση που μας δίνανε. Τους αναφέραμε ότι ήταν η δουλειά μας, ότι πρέπει να καλύψουμε τα γεγονότα, να τα παρουσιάσουμε όπως είναι. Παρ' όλα αυτά ήταν η απαγόρευση οριστική και δεν μας άφησαν να μεταβούμε στο σημείο. Πολλούς δημοσιογράφους αναφέρω και πάλι, τους οποίους τους άφησαν να μεταφερθούν στο σημείο για να καλύψουν το γεγονός. Περίπου 2 ώρες κάτσαμε μακριά από τα γεγονότα. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στις Πρέσπες, αυτό το χωριουδάκι του Σαράδες που πια το έχει μάθει όλος ο κόσμος με την υπογραφή αυτής της συμφωνίας. Βασίλη Παναγιωτήδη, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.